Για αυτά έχουν τώρα δικαίωμα ήδη, δηλαδή με το που μπήκαν στην τετράδα, από την πέμπτη θέση και πάνω νομίζω, να μπουν άνευ εξετάσεων σε οποιαδήποτε ανώτατη σχολή θέλουν στην χώρα μας. Πρέπει να συμπληρώσουμε εδώ ότι 8 από τους 12 είναι ήδη στη Γυμναστική Ακαδημία, με την πρώτη θέση του Πανευρωπαϊκού, αλλά πολλοί από αυτούς όπως ο Παναγιώτης Μπαρλάς, ενώ τα φώτα έρχονται σιγά σιγά, όπως μας είπε ο πατέρας του, θα μεταπηδήσει από τη Γυμναστική Ακαδημία στη Νομική Σχολή της Αθήνας. Ελάς, ελάς για τα φώτα που έρχονται σιγά σιγά. Δεν χρειάζεται ραδιοφωνική περιγραφή. Είναι καθαρή εικόνα, βλέπετε τον Γιώργο Καλαϊτζή. 85-73 το σκορ που είναι αναλύωτο, καθώς ήταν άστοχος ο Γιώργος Καλαϊτζής στην πρώτη ελεύθερη βολή. Ελληνική ομάδα που εδώ θα αυξήσει τη διαφορά στους 13 πόντους. 1-45 για τη λήξη. Ελλάδα 86, Αυστραλία 73. Μακγκρέγκορ για 3. Είναι άστοχος. Κερδίζει ένα πολύ μακρινό επιθετικό rebound. Τράχερ. Με ασφυκτική πίεση είναι άστοχος. Μακίνον δεν μπορεί το συνεχόμενο επιθετικό rebound. Χειροκροτήματα για τον κόσμο που θέλει σε 1,5 λεπτό από τώρα να πανηγυρίσει μια από τις κορυφαίες, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού και όχι μόνο του μπάσκετ. Παπα-Νικολάου. Κύπελο, κύπελο στις κερκίδες, φωνάζει ο κόσμος. Χακιούζης. Χάνει την μπάλα, την κρατά. Το φάουλ από τον Τράχερ. 1-28. Από εδώ και πέρα τα δευτερόλεπτα θα κυλούν αργά. Βασανιστικά για τους αγχωτικούς, καθώς οι Αυστραλοί θα προσπαθούν να σταματήσουν τον χρόνο. 86-73 για την ελληνική ομάδα. Ο Μιχάλης Κακιούζης στις βολές. Κακιούζης που έχει 17 με μία στη μία βολή. 8-9 δίποντα, 0-4 τρίποντα και 4-4 rebound. Να και ο Πάγκος. Άγχος θα υπάρχει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Κακιούζης είναι εύστοχος. Αυξάνει τη διαφορά στους 14. Έχει 2-2 ελεύθερες. Μιχάλης Κακιούζης έτοιμος για τη δεύτερη ελεύθερη βολή. Είναι και πάλι εύστοχος, 19 προσωπική πόντη και ελληνική ομάδα στους συν 15, 1-27 για τη λήξη. Σάναχαν για 3. Είναι άστοχος. Και πάλι ο Μακγκρέγκορ. Τράχερ για 3. Το ρεστάλ άστοχων τριπώντων συνεχίζεται από τους Αυστραλούς. Χατζής. Όμορφα για τον Παπα-Νικολάου. Εδώ οι Αυστραλοί βλέπουν ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτε και πιστεύω ότι δεν θα μετέλθουν τη μέθοδο των φάουλ να σταματάνε τον χρόνο χωρίς να υπάρχει. Το παιχνίδι ουσιαστικά έχει τελειώσει. Η ελληνική ομάδα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Χατζής. Δεν πετυχαίνει το καλάθι. Παπα-Νικολάου το επιθετικό rebound. Νέα ελληνική επίθεση. Χακιούζης. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι, είναι άστοχος. Περνάει η ωριμότητα του Παπα-Νικολάου που έβγαλε έξω την μπάλα για να κρατήσει όλο τον χρόνο. Ενώ ο Μιχάλης Κακιούζης, πιο ενθουσιώδης, πήγε αμέσως στο καλάθι για να σουτάρει. Το φάουλ από τον Παπα-Νικολάου για να σταματήσει την Αυστραλέζικη επίθεση. Εδώ ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου που έχει 18 πόντους με 8 στις 10 βολές, 5 στα 10 δίποντα, 8 rebound. Ο κόσμος είναι έτοιμος να πανηγυρίσει μια μεγάλη επιτυχία του ελληνικού μπάσκετ. 88-73. 88-73 παραμένει. Ρετζιάς μαζεύει το αμυντικό rebound. 30 δευτερόλεπτα μόνο για την στέψη, την ουσιαστική τυπική θα έρθει αργότερα, της ελληνικής ομάδας ως κορυφαία στον κόσμο. Κακιούζης, Χατζής. Όλα έχουν τελειώσει εδώ και αρκετή ώρα. Παπα-Νικολάου. Καλαϊτζής. 15 για τη λήξη. Να εκθιάσουμε την εκπληκτική ομάδα της Αυστραλίας, η οποία στάθηκε εκπληκτικά στο γήπεδο έξοχα. Βλέπετε ότι δεν κάνει φάουλ. Έχουν ανοίξει σαμπάνιες, Λουκά, στον ελληνικό πάγκο. Τρίποντο είναι εύστοχο. 3-2-1 και η ελληνική ομάδα πρωταθλήτρια κόσμου. Η ελληνική ομάδα με 91-73 πατά στον όλυμπο του παγκόσμιου μπάσκετ. Αφήνουμε τις εικόνες να μιλήσουν για αυτά τα τρομερά μωρά του παγκόσμιου μπάσκετ. Ο Παπαδάτος, ο Τσιριγωτάκης, ο Μπαρλάς, ο Παπα-Νικολάου, ο Καλαϊτζής, ο Χατζής, ο Καμαριώτης, ενώ πέσαν και τα φώτα, ο Σούλης, ο Δέσπος, τίποτα δεν έχει πια σημασία. Ο Καράκουτης, ο Ρετζιάς, ο Κακιούζης, τα παιδιά του Γιώργου Προέσκου την τρίτη για την ελληνική θέση, ομάδα. Η εθνική ομάδα της Ισπανίας. Τρίτη θέση στον κόσμο, Ισπανοί. Ισπανοί που άρχισαν άσχημα το τουρνουά. Δέχτηκαν μια βαριά ήττα 34 πόντων από την ελληνική ομάδα.
για την απονομή. Οι Ισπανοί με πολλά παιδιά, τέσσερις συγκεκριμένα στα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια. Οι Ισπανοί του Χουάν Μόντες, του Φρανσίσκο Ρουέδα, Μπόρχα Λαραγάν, Κάρλος Χιμένεθ, Ντάριο Κεσάδα, Ρικάντο Γιγέν, Χουάν Πέδρο Καθόρια, Χουάν Χωσέ Αγιούζο, Οριόλ Χούνιεν, Ραφαέλ Βινταουρέτα, Γιώρες Μόνς, Ροντρίγκο Ντελαφουέντε και Ίκερ Ιτούρμπε, το χάρκινο μετάλλιο. Έκαναν μια πολύ καλή εμφάνιση νωρίτερα στο παιχνίδι που τελείωσε στις 10 παρατέταρτο. Νίκησαν καθαρά τους Κροάτες με 77-64. Ανέβηκαν στο βάθρο. Εδώ η απονομή στους Ισπανούς. Τα χειροκροτήματα αρχίζουν. Οι Ισπανοί παίρνουν τα μετάλλια τους. Είναι μια επιτυχία για την Ισπανία και πάντως δεν είναι η πρώτη. Οι Ισπανοί που ήταν το 1983 στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα τέταρτη. Και στο προηγούμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Edmonton στον Καναδά ήταν πέμπτη. Μετά την πέμπτη, την τέταρτη θέση, τώρα στην τρίτη. Οι Ισπανοί και αυτοί δουλεύουν μεθοδικά. Εκεί είχαν πολλά προβλήματα στο κράτος τους, στο πρωτάθλημά τους με τους τρεις ξένους παίκτες και δείχνουν ότι σιγά σιγά βρίσκουν τον δρόμο τους. Γιατί ο δρόμος σε κάθε άθλημα ξεκινάει από τους μικρούς. Ξεκινάει από τη βάση, ξεκινάει από το φυτώριο. Που η Ελλάδα δείχνει ότι μετά τα ιερά τέρατα του ελληνικού μπάσκετ, τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φασούλα, τον Χρυστοδούλου και τα υπόλοιπα παιδιά που έφτασαν σε αυτή τη δεκαετία θριάμβων από το 86 έως το 95, με τελευταίο την είσοδο για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ατλάντα, θα έχουμε και συνέχεια. Μετά τις ευρωπαϊκές κατακτήσεις του Ξού Μεταλλίου το 89 στην Κουέντσα της Ισπανίας και πρόπερση από τα ίδια αυτά παιδιά που είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές τώρα μέσα στην Τουρκία, πλέον φτάνουμε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στον κόσμο. Εδώ τα συγχαρητήρια στην Ισπανική ομάδα και σε λίγο σειρά θα έχει η Αυστραλέζικη. Μια Αυστραλέζικη ομάδα Λουκά που οφείλουμε να τις αφιερώσουμε λίγα λεπτά. Η Αυστραλέζικη ομάδα πιστεύω ότι υπήρξε η πιο καλή ομάδα στην κυριολεξία. Δηλαδή χωρίς να έχει τους superstars που είχε η δική μας ομάδα, είχε τις πιο καλές εμφανίσεις. Πάλεψε με σοβαρότητα όλα τα μάτς, με αποφασιστικότητα. Και εδώ θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια. Όλο το γήπεδο όρθιοι χειροκροτούν τους Αυστραλούς. Αυτό είναι το αθλητικό πνεύμα. Απολαύστε την ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί στο στάδιο που έχει κατακλειστεί από 20.000 και είναι παγκόσμια ρεκόρ αυτά Γιώργος, όταν βλέπουμε αγώνες εφήβων με τέτοια προσέλευση κοινού. Είναι παγκόσμια ρεκόρ. Δηλαδή πιστεύω ότι έχουν καταρριφθεί πολλά παγκόσμια ρεκόρ σε αυτό το τουρνουά του Mundo Basket. Εδώ ετοιμάζεται ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο κύριος Γιώργος Βασιλακόπουλος, να απονείμει τα μετάλλια στην ομάδα της Αυστραλίας που απέσπασε το θαυμασμό όλων όσους την παρακολούθησαν. Η ομάδα του Gordon McLeod, του Mark Nash, του Bradley McKinnon, του Samuel McKinnon, του Glenn Saville, Matthew Shanahan, Simon Dwight, Scott McGregor, Frank Drimmitz, Nikola Mirić, φυσικά πάνω από όλους του Aaron Tracher, ενός μεγάλου παίκτη, του Greg McAndrew, του Philip Doherty. Αυτή είναι η Αυστραλιανική ομάδα, τα χειροκροτήματα γίνονται πλέον ρυθμικά, ζεστά. Σε λίγα δευτερόλεπτα, μια από τις κορυφαίες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού. Τα παιδιά του Γιώργου Πουρεστού, τα τρομερά μωρά, θα πάρουν τα χρυσά τους μετάλλια. Ακούτε τι γίνεται. Ο Γιώργος Βασιλακόπουλος δίνει τα μετάλλια στους Αυστραλούς. Η ελληνική ομάδα που σήμερα έχει με 3 πόντους στον Μπαρλά, 21 τον Παπα-Νικολάου, 3 στον Καλατζή, 8 τον Χατζή, 1 τον Σούλη, 3 στον Καράγκουτη, 33 στον Ρετζιά που έκανε εκπληκτικό παιχνίδι και 19 τον Κακιούζη. Κύπελο, κύπελο, φωνάζει ο κόσμος και δεν θα απογοητευτεί σε λίγα δευτερόλεπτα. Το κύπελο θα σηκωθεί στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Η Ελλάδα, παγκόσμια πρωταθλήτρια. Και είναι μια δικαίωση και για τους μπασκετανθρώπους που δούλεψαν εδώ και πολλές δεκαετίες για να φτάσει το ελληνικό μπάσκετ σε αυτή τη στιγμή. Θερμά χειροκροτήματα για τους Αυστραλούς. Ο Βασιλακόπουλος, τα πολλά συγχαρητήρια που το αξίζουν στον Gordon McLeod, ο οποίος ανταποδίδει όπως και Αυστραλοί παίκτες στο χειροκρότημα παίκτες. Ένα εκπληκτικό κοινό. Ένα ανεπανάληπτο κοινό. Και έφτασε η μεγάλη στιγμή. Προσοχή. Πρωταθλήτρια κόσμου 1995. Πρωταθλήτρια κόσμου για το 1995
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων. Η Ελλάδα. Η εθνική ομάδα της Ελλάδας. Η Ελλάδα παγκόσμια πρωταθλήτρια και μετά το 87 ακούγεται καμιά ακόμη φορά το Final Countdown, το τραγούδι που, που συνέδεσε τους ήχους και τις νότες και τις μουσικές με την κορυφαία ως τώρα επιτυχία του ελληνικού μπάσκετ. Ο Μπόρις Νταυστάνκοβιτς κάνει την απονομή. Ο αρχηγός Παναγιώτης Μπαρλάς, πλέον παίκτης της ΑΕΚ. Με το νούμερο 13 του Πανιωνίου Γιώργος Καράκουτης. Από τα χέρια του Μπόρις Νταυστάνκοβιτς. Με το νούμερο 14 ο εκπληκτικός Ευθύμης Ρετζιάς. Παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ ηρεμήστε. Ο κύριος Μπόρις Νταυστάνκοβιτς. Με το νούμερο 8 ο Γιώργος Καλαϊτζής. Από το Πανιόνιο. Με το νούμερο 4 από το Sporting πλέον Αλέξης Παπαδάτος. Με το νούμερο 5 από το Πειραϊκό Γιώργος Συρηγωτάκης. Με το νούμερο 15 από τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας Μιχάλη. Και στου ραδιοφωνικού σταθμού. Τα τρομερά παιδιά το αξίζουν. Τα βλέπετε εδώ, την σε πρώτο πρώτη, πλάνο. Την πρώτη νικήτρια ομάδα του παγκοσμίου. Παγκόσμια πρωταθλήτρια ελληνική ομάδα. Την Εθνική Ελλάδος απονέμεται βαρύτιμο κύπελο από τον πρόεδρο της FIBA, κύριο Κίλιαν. Και ήρθε η ώρα να υψωθεί το βαρύτιμο τρόπαιο που θα δώσει ο Κίλιαν, ο κύριος Κίλιαν, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, στον αρχηγό της ελληνικής ομάδας, στον Παναγιώτη Μπαρλά. Δεν χρειάζονται τα φώτα. Το κύπελλο στην ελληνική ομάδα. Η Ελλάδα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Δεν χρειάζονται φώτα. Τα φλάς ανάβουν κατά εκατοντάδες μέσα στο στάδιο. Όλοι θα πιάσουν, όλοι θα αγγίξουν το κύπελο, όλοι θα το φιλήσουν. Και οι 12. Και οι 12 ήταν υπέροχοι αυτές τις μέρες. Αυτή τη μία μισή εβδομάδα το ελληνικό μπάσκετ μετά το ευρωμπάσκετ έζησε πάλι σε ρυθμούς του εθνικού μας πόρου. Τα συγχαρητήρια πλέον από τον Γιώργο Βασιλακόπουλο σε όλα τα παιδιά. Το βαρύτιμο τρόπαιο για πρώτη φορά στην ιστορία, σε όλα τα σπορ, σε ελληνικά χέρια. Και ώρα πλέον για τον Εθνικό Ύμνο της Ελλάδας, τον Εθνικό Ύμνο της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας. Η κορυφαία στιγμή του ελληνικού αθλητισμού.
ότι οι κορυφαίες στιγμές σε ένα κράτος είναι όταν αναρτάται το σύμβολο του έθνους, η σημαία, στο ψηλότερο ιστό και όταν ανακρούεται ο εθνικός ύμνος που αναδεικνύει τη χώρα μας πρώτη σε όλο τον κόσμο. Και για μια ακόμη φορά, Λουκά, το μπάσκετ αποδεικνύεται ο καλύτερος πρεσβευτής για τη χώρα μας. Σε δύσκολες μέρες, σε δύσκολες στιγμές, βοηθάει σε μια πανάξια και άνευ προηγουμένου προβολή για τη χώρα μας, για την Ελλάδα. Δεν έχουμε την τύχη να είμαστε πρώτοι στον κόσμο σε πολλούς τομείς. Τα πανηγύρια που ακούτε, οι φωνές, είναι για την ανάδειξη του Ευθύμη Ρετζιά.